Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι Beautiful Crochet. Είμαι η Ειρήνη από το κανάλι Ειρήνη Crochet και πάμε να φτιάξουμε την μπορντούρα για αυτό το υπέροχο σχέδιο για σάλι. Είναι πάρα πολύ εύκολη, μπορείτε να τη βάλετε και σε άλλα σάλι αν θέλετε, να δείξει πιο αρχοντικό. Εσείς κάντε εγγραφή στο κανάλι, φτιάξτε τα σχέδια, χαρείτε τα, μοιραστείτε τα. Και ό,τι απορίες έχετε, να ξέρετε, θα με βρίσκετε στις ομάδες, οι οποίες θα είναι από κάτω από το κάθε βίντεο. Φυσικά όλα τα βίντεο, όπως γνωρίζετε, θα είναι ενημερωμένα. Και ό,τι ψάχνουμε, υπάρχουν οι playlist, τι βρίσκουμε και πάμε σιγά σιγά να το αρχίσουμε. Λοιπόν, κορίτσα, εσείς θα έχετε τελειώσει το σάλι, εγώ έχω ένα δείγμα φτιάξει και τι πάμε να κάνουμε τώρα. Εδώ που τελειώνουμε, ανάλογα σε εσείς τι ύψος θα το δώσετε για να τελειώσει, θα πάω να κάνετε 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5. Θα αφήνετε 1, 2, θα πηγαίνουμε εδώ στο ενδιάμεσο, στο τρίτο, θα βάζετε το βελονάκι, θα τραβάμε την κλωστή μας και θα κλείνουμε με ένα άριχτο. 1, 2, 3, 4, 5, θα πάω ακριβώς εδώ, 1, 2 στη μέση, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω με άριστο. Αυτό θα το κάνετε μέχρι να φτάσετε στο κέντρο από εκεί που ξεκινήσαμε. Έως την ώρα, κορίτσια, έχω κάνει 7 τρυπίτσες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Πάω να κάνω την 8η, στην οποία θα κάνω και εδώ τις 5 μου αλυσίδες. 1, 2, 3, 4 και 1, 5. Θα πάω ακριβώς εδώ στο κέντρο. Θα βάλω το βελονάκι μου. Θα τραβήξω την κλωστή μου. Και στη συνέχεια θα πάω να κλείσω με ένα άριχτο, θα πάρω τώρα να κάνω 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, στο ίδιο σημείο θα μπω, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με ένα άριχτο, 5 αλυσίδες πάλι, 1, 2, 3, 4, 5, στο ίδιο σημείο μπαίνω, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω με άριχτο. Τώρα, 1, 2, 3, 4, 5, πάω ακριβώς εδώ, στο πρώτο, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω με άριχτο και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο που έκανα τη μία μου μεριά να κλείσω και την άλλη. Κορίτσα, τελείωσα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο και θα πάω να κάνω 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4 και 1, 5, θα περάσω δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. Τώρα θα πάρω κλωστή σε αυτό εδώ το σημείο, θα πάω να κάνω 10 ποδαράκια. 1, 2. Λοιπόν, έκανα τα 10 ποδαράκια, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. Συνεχίζω τώρα να πάω να κάνω τις 5 μου αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. 1, 2, 3, 4, 5, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. Κορίτσα, για να σας βγει το συγκεκριμένο σχέδιο, η συγκεκριμένη μπορντούρα, οι τρυπίτσες πρέπει να είναι πάντα ζυγές, όχι μονές. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ σε αυτό το σημείο εδώ και θα πάω να κάνω 10 ποδαράκια. 1, 2. Λοιπόν, κορίτσα, έχω κάνει τα 10 μου ποδαράκια, θα περάσω δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο, συνεχίζω να κάνω 5 αλυσίδες, 2, 3, 4 και 5, θα περάσω εδώ επάνω στα 5 μου αλυσίδες, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο, 5 αλυσίδες, 2, 3, 4, 5, θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και εδώ που έχω το άριχτό μου, θα πάω και θα κάνω 5 ποδαράκια, 1, 2. Τρία, τέσσερα και άλλο ένα, 5. Συνεχίζω με 5 αλυσίδες, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. Κορίτσα, πρέπει για να σας βγει το σχέδιο να είναι πάντα ζυγοί οι αριθμοί στις αλυσίδες μου. Ό,τι κάναμε από αυτή μας τη μεριά θα το κάνετε και συναντήσετε μέχρι να τελειώσετε το σχέδιό σας.
Κορίτσα, έχω γυρίσει το πλεχτό μου, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριστο, θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω, θα κάνω ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα πάω στο διπλανό ποδαράκι και θα κάνω ένα ποδαράκι. Ένα λάξ θα κάνουμε. Ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα μέχρι να τελειώσουμε και τα 10 μας ποδαράκια. Λοιπόν, κορίτσα, τελείωσα τα 10 μου ποδαράκια, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριστο, μία, δύο, 3, 4, 5 αλυσίδες, θα περάσω δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω μάτια, θα πάρω κλωστή και θα πάω πάνω στο ποδαράκι και θα κάνω ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα πάω στο διπλανό και θα κάνω και εκεί ένα ποδαράκι. Ένα λάξ θα κάνουμε, μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι μέχρι να τελειώσουμε και τα 10 μας ποδαράκια. Πάμε δίπλα εδώ, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω με άριστο, 5 αλυσίδες, μία, 2, 3, 4 και μία 5, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριστο. Βλέπετε τι έχουμε κάνει έως την ώρα, κορίτσα. 5 πάλι αλυσίδες, μία, 2, 3, 4 και μία 5, θα πάρω κλωστή, θα πάω επάνω στο ποδαράκι εδώ και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα πάω στο διπλανό ποδαράκι, θα πατήσω, θα κάνω και εκεί ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, στο τρίτο ποδαράκι θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, δύο, μία αλυσίδα, θα μπω στο ίδιο σημείο, άλλο ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα κάνω δύο ποδαράκια. Βλέπετε, ό,τι κάναμε από αυτή μας τη μεριά, κορίτσα, θα το κάνετε και στην αντίθετη μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, κορίτσα, τελείωσα τη σειρά μου, θα γυρίσω το πλεχτό μου και θα πάω να κάνω τώρα αυτή τη στιγμή γυρίζοντάς το θα πάρω κλωστή και εδώ πάνω στο πρώτο ποδαράκι θα πατήσω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα πάω στο διπλανό και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, θα πάρω και κλωστή εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα κάνω την πλέξη παφ, τρεις φορές θα μπω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα πάρω κλωστή τις άλλες μου δύο, 5 αλυσίδες, μία, 2, 3, 4 και μία 5, θα πάω και θα περάσω από τη μία μεριά στην απέναντι, θα πάρω κλωστή ώστε να κλείσω τις θηλιές μου με ένα βουβό ή με ένα άριχτο, ανάλογα σας πως σας βολεύει, μία αλυσίδα, θα πάρω το κλωστή ξανά δίπλα, θα κάνω πάλι πουφ, θα κλείσω όλες τις θηλιές μαζί, αυτό θα το επαναλάβω, κορίτσα, το πουφ 7 φορές και μετά θα σας πω τι θα κάνουμε μαζί, από πάνω θα βάζουμε και το πίκο. Τώρα δηλαδή εγώ θα πάω να κάνω το πίκο, τα 5, 3, 4, 5. Κορίτσα, έκανα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πίκο, θα πάρω κλωστή και θα πάω στα δύο τελευταία μου ποδαράκια και θα πατήσω ώστε να κάνω ποδαράκια 1 και θα πάρω κλωστή στο διπλανό, πάλι άλλο ένα ποδαράκι. Βλέπετε που σχηματίστηκε η βεντάλια μας. Τώρα θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο, θα πάρω κλωστή δίπλα εδώ που έχω τα ποδαράκια, τα δύο, θα κάνω τα δύο μου ποδαράκια. Με λίγα λόγια, ό,τι κάναμε σε αυτό μας το σημείο θα το κάνουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε και όλα μας τις βεντάλιες. Λοιπόν, κορίτσια, έκανα τα δύο μου ποδαράκια ώστε να ολοκληρώσω τη βεντάλια μου. Θα περάσω δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. Μία, δύο, τρεις, 4, 5 αλυσίδες, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω σε αυτό μου εδώ το σημείο και θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι, βλέπετε, και άλλο ένα, δύο ποδαράκια. Στη συνέχεια, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα πάω μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω παφ. Τρεις φορές. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, τις δύο τελευταίες, 5 αλυσίδες. Γιατί πρέπει να κάνω πίκο.
Στην κορφή το βελονάκι μου τραβάω, κλείνω, είμαι βουβό, είμαι αριστό, ό,τι σας βολεύει, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή στο μεσαίο μου, πάλι πάφω. Κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί, κλείνω τις άλλες μου δύο, πάλι πέντε αλυσίδες για να κάνουμε το πίκο. Στην κορφή το βελονάκι μας, τραβάω, κλείνω, μία αλυσίδα, πάμε να κάνουμε και το τελευταίο μας παφ. Παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί, παίρνω κλωστή τις άλλες μου δύο, βλέπετε, πέντε αλυσίδες, στο ίδιο σημείο. Τραβάω και κλείνω. Τώρα, μία αλυσίδα θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ δίπλα και θα κάνω δύο ποδαράκια. Ένα. Και άλλο ένα, δύο. Τώρα, πέντε αλυσίδες. Περνάω δίπλα, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω. Και ό,τι κάναμε, κορίτσα, από αυτή μας τη μεριά θα το κάνετε μέχρι να ολοκληρώσετε το σχέδιό σας. Κορίτσα, αν θέλετε, το σχέδιο μπορείτε να το βάλετε και σε παιδικές κουβερτούλες. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!